Πάμε και στα γραβενά τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποια είναι η κατάσταση όσον αφορά με τον κορονοϊό. Είδαμε ότι χθες είχαμε δύο νέα κρούσματα στην περιφερειακή Νότα Γραβενό. Θα δούμε ποια είναι η εικόνα. Να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό στο δελτίο ειδήσεων τον Γιώργο τον Βλαχόπουλο από το γραβενιώτης.gr. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Πάντως, είδαμε, Γιώργο, ότι στην χθεσινή ανακοίνωση του ΕΟΔΗ είχαμε ανακοίνωση για δύο κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα των Γραβενών. Πάμε να μας δώσεις την εικόνα και φυσικά να δούμε τι γίνεται και με τους ελέγχους σε καταστήματα αλλά και γενικά σε όλους τους χώρους. Ναι, Δημήτρη, όπως είπες και εσύ, είχαμε χθες την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ. Στην περιφερειακή ενότητα των Γραβενών εντοπίστηκαν δύο κρούσματα. Πρόκειται για έναν άντρα 84 χρονών. Με υποκείμενα νοσήματα και γι' αυτό για προληπτικούς λόγους διακομίστηκε στο Βοδοσάγκιο. Και για μια γυναίκα 56 ετών που βρίσκεται σε κατοίκον περιορισμό. Δεν παρουσιάζει άλλα συμπτώματα. Αλλά υπάρχει μια ανησυχία γενικότερα όπως και στην περιοχή μας γενικά. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και τα κρούσματα της Άτιστας, έχουμε πολλές επαφές με τη Άτιστα. Πολλοί είναι οι Γραβενιώτες που επισκέπτονται τη γειτονική πόλη και οι Σατσινοί που έρχονται στα Γραβενά. Υπάρχει μια συναλλαγή μεγάλη και υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια τα μέτρα που υπάρχουν είναι αυστηρά, γίνονται τακτικά έλεγχοι τόσο από τις υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και στο νοσοκομείο που μπορώ να πω ότι έχει κερδίσει τη μάχη των εντυπώσεων των νοσοκομείων Γραβενών. Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, και η κυρία Καπάτο, εκεί η διοικήτρια, η κυρία Ευτυχία Καπάτο, αλλά και όλο το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό δίνει μια τεράστια μάχη στο νοσοκομείο Γραβενό. Τώρα, η εικόνα που έχεις για το νοσοκομείο ποια είναι, δηλαδή, έχουμε μέσα, έτσι γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι καθημερινά σε διάφορα, έτσι, σε διάφορους πολίτες για κρούσματα. Έτσι ακριβώς, δηλαδή έχουμε πολλές δειγματοληψίες σε καθημερινή βάση τώρα πλέον. Γιατί παρουσιάστηκαν και αυτά τα κρούσματα, αλλά και πολλοί είναι αυτοί που πάνε να κάνουν τον έλεγχο γιατί θα πρέπει να επιστρέψουν στις δουλειές τους μετά από διακοπές. Βλέπουμε ότι πολλοί είναι αυτοί που τηρούν τα μέτρα, αλλά βλέπουμε και πολλούς νέους ανθρώπους να μαζεύονται ο ένας πάνω στον άλλον, να υπάρχουν κάποια, έτσι θα έλεγα... Υπάρχει συγχρονισμός στην πλατεία των Γραβενών, δηλαδή ποια εικόνα έχουμε. Κοίταξε, οι μεγαλύτερες ηλικίες κρατάνε τα μέτρα, κρατάνε τις αποστάσεις. Ναι. Δεν βλέπουμε το ίδιο από την νεολαία όμως. Γι' αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να καταλάβουν οι νέοι ότι στο σπίτι τους περιμένουν οι γονείς που είναι μεγαλύτερη ηλικία, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Και θα πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί στις επαφές τους έξω. Πάντως να πούμε ότι όλη την περίοδο της καραντίνας και όχι μόνο και τώρα με τις ανακοινώσεις κρουσμάτων, τα Γραβενά δεν είχαν κρούσματα. Δηλαδή σε σχέση με την Κοζάνη, την Καστοριά και τη Φλόρινα που βλέπουμε ότι την τελευταία περίοδο έχουμε έτσι μια ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων, τα Γραβενά δεν είχαν κρούσματα. Σας ανησυχεί αν το επόμενο διάστημα δούμε και στα Γραβενά να έχουμε μια αύξηση κρουσμάτων? Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ορεινός όγκος έχει πολλούς επισκέπτες από πολλές περιοχές της χώρας. Αυτό είναι... είναι τουριστική περιοχή ο ορεινός όγκος. Αυτό είναι ακριβώς που μας ενισχύει. Ενώ μέχρι τώρα δεν είχαμε κρούσματα και κάποια που είχαν εμφανιστεί βρεθήκαν αρνητικά. Αυτό που ανισχύει τους Γραβενιώτες λοιπόν είναι η επισκεψιμότητα που είχαμε τις μέρες του 15 Αυγούστου ειδικά στον ορεινό όγκο και όχι μόνο. Όλα τα χωριά μας είχαν γεμίσει από κόσμο. Αυτό είναι που ενισχύει. Γι' αυτό λέμε ότι το επόμενο δεκαήμερο θα είναι πολύ κρίσιμο για την εικόνα που θα έχουμε στα Γραβενά. Μα τα έλεγχοι γίνονται, έχουν πέσει καθόλου πρόστιμα σε μαγαζιά κλπ. Για μάσκες ή γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα? Οι έλεγχοι, ναι, γίνονται όπως είπαμε και πριν εντατικά από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες και την αστυνομία. Πέσαν κάποια μικρά πρόστιμα. Θα έλεγα ότι είναι ελάχιστα γιατί όλοι οι καταστηματάρχες εδώ κρατούν τις οδηγίες με βλάβια, θα έλεγα. Κάποιοι πολίτες ξεχνιόνται, θα έλεγα, στην άλλη πλευρά. Στην εκκλησία φοράνε μάσκες οι πολίτες? Ναι, φοράνε. Στις υπηρεσίες, στις τράπεζες, στα κάτω που πάνε, που πρέπει να ψωνίσουν, μπαίνουν με μάσκες. Και αυτοί που ξεχνιόνται, τους, με μία επισήμανση από τους υπεύθυνους, συμμορφώνονται αμέσως. Μάλιστα, πολύ ωραία. Τώρα, να δούμε και ένα άλλο θέμα. Υπήρχε μια επιστολή του Προέδρου του Νομαρχιακού Τμήματος του ΤΕΕ Γραβενών, του κυρίου Αλέ Κουντούν, όσον αφορά
τη δίκαιη μετάβαση, δηλαδή την επόμενη μέρα από την απολιγνητοποίηση, αλλά και τη δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία. Τι ακριβώς λέει ο κύριος Ντούνας, ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος του ΤΕ Γρεβενών, και πού έχει σταλεί αυτή την επιστολή, κύριε Γιώργο? Λοιπόν, ο κύριος Ντούνας εκφράζει με αυτή την επιστολή που έστειλε στον τύπο σήμερα, ναι, την αγωνία του για τη μετάβαση στη μεταλλιγνητική εποχή. Μάλιστα. Και θέτει τέσσερους, θα έλεγα, στόχους: να ιδρυθεί διαμετακομιστικό κέντρο για την εξυπηρέτηση των Δυτικών Βαλκανίων, με αφορμή την Ένωση της Εγνατίας, την Ε65 και την Ιόνιο Οδό, να συγκεντρώνονται, να αξιοποιούνται ενεργειακά τα αστικά στερεά απόβλητα από πολλές περιοχές της χώρας, εδώ, να βιομηχανοποιηθεί και να τυποποιηθεί η παραγωγή του πρωτογενού τομέα. Και κάτι τελευταίο, να αξιοποιηθούν οι προοπτικές της ηλεκτροκίνησης. Αν δούμε ότι τα Γρεβενά με την Ε65, τα Γρεβενά αποκτούν ένα κεντρικό ρόλο στην Ελλάδα, δηλαδή επικοινωνιακά, μεταφορικά, όλη η Ελλάδα θα κουμπώνει στα Γρεβενά. Η Ε65 θα ενώσει την Εγνατία, που αυτό σημαίνει κουμπών με τα Βαλκάνια, την Ευρώπη με την Ανατολή. Είναι ένα σημείο που θα πρέπει να προσέξουν στην, αυτοί που θα χειριστούν το Ταμείο της Δίκαιης Μετάβασης για την περιοχή των Γρεβενών και της Δασκάλης. Μάλιστα. Θα περιμένουμε να δούμε ποια είναι και η αντίδραση και των τοπικών φορέων σε αυτά που λέει ο κύριος Ντούνας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος του ΤΕ Γρεβενών. Ωραία. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση από τα Γρεβενά. Να είσαι καλά.